χαρτιά του για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει, ανοίγει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στο Έθνος. Τα νομοσχέδια που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση είναι διαπραγμάτευτα και θα κατατεθούν στη Βουλή άμεσα, τονίζει ο Πρωθυπουργός και σημειώνει. Έχουμε ενημερώσει τους θεσμούς. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις τους, αλλά στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός ψήφισε. Εξέλεξε κυβέρνηση να κυβερνά. Αποφασισμένος να προχωρήσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμα μέχρι κεραίας για το οποίο έχει δεσμευτεί σε ορίζοντα τετραετίας, με την κυβέρνηση να φέρνει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή κρίσιμα νομοσχέδια, είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ωστόσο εκτιμά ότι έχει βρεθεί ήδη κοινός τόπος συνεννόησης με τους εταίρους ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Στην πρώτη αποκλειστική του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης στο Έθνος, ο Πρωθυπουργός άνοιξε πλήρως τα χαρτιά της στρατηγικής και του οδικού χάρτη στον οποίο έχει καταλήξει, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός των τυχών ότι η Ελλάδα δεν είναι αποικία και ότι ο δρόμος επιστροφής στο μνημόνιο για την Ελλάδα πια δεν υπάρχει. Στο μεταξύ, συνέντευξη εφόλης της ύλης στην ιταλική εφημερίδα El Messaggero παραχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, όπου μίλησε για τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, για τις σχέσεις του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις επικρίσεις που δέχεται, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στον Ιταλό Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προβολή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Υπουργός Οικονομικών μεταξύ των άλλων τονίζει ότι δεν αγαπά την προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι όσο ανεβάζουν, τόσο κινδυνεύεις να πονέσεις όταν πέσεις. Ο κ. Βαρουφάκης εξηγεί ότι ο Υπουργός Οικονομικών μιας χώρας με μεγάλα χρέη θεωρείται ένας αδύναμος κρίκος. Αν επιτίθενται σε μένα, φτάνουν στον Πρωθυπουργό και στο σύνολο της κυβέρνησης. Σε ερώτηση αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βαρουφάκης απαντά: είναι αυτό που προσπαθούν να διαρρεύσουν οι εχθροί. Αυτή είναι η μέθοδος. Προσπαθούν να μας διχάσουν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά θα αποτύχουν με θεαματικό τρόπο, διότι ο Αλέξης και εγώ είμαστε πολύ κοντά. Μπήκα σε αυτή την προσπάθεια για να τον βοηθήσω και να βοηθήσω τη χώρα. Αυτό που δεν με ενδιαφέρει καθόλου είναι η πολιτική εξουσία. Σε ό,τι αφορά την βούληση κάποιων να ελέγξουν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, αποκρίνεται: δεν θα βρουν πολλά χρήματα. Ήμουν ακαδημαϊκός όλη μου τη ζωή. Δεν έχω πολλά αγαθά και ούτε χρήματα. Μπορούν να παρουσιάζουν το διαμερισμό μου στην Αθήνα ως υπερπολιτελές. Αλλά όσοι το επισκέφθηκαν ξέρουν ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι ούτε δικής μας ιδιοκτησίας. Εγώ έχω μόνο μια αποστολή και αυτό προσπαθώ να εκτελέσω. Να αλλάξω τον ψευδή τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή κρίση. Να πω την αλήθεια και είναι αυτό που θα συνεχίσω να κάνω πάση θυσία. Μου ζητάνε με τεράστιες πιέσεις που ασκούν πάνω μου και πάνω στην κυβέρνηση να σημειώσω τη σύνταξη. Δεν το έχω κάνει. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Σου ζήτησαν μην δώσεις μισθούς και συντάξεις για 1-2 μήνες. Όχι, δεν μου ζήτησαν αυτό. Μου ζήτησαν να μειώσω τους μισθούς και τις συντάξεις την πρώτη εβδομάδα που εκλέχτηκα. Την πρώτη εβδομάδα. Στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού. Και είπαμε όχι. Τι σου είπαν ακριβώς? Εντάξει, τώρα δεν. Δες κι άλλο. Κοίταξε. Κόψε κι άλλο. Ουσιαστικά μου είπαν ότι πρέπει να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Που ήταν ακριβώς αυτό. Σου είπανε δεν πειράζει κι αν 1-2 μήνες δεν πάει. Το ρευστό, δεν πάνε τα λίγα χρήματα στο ταξίδι, μη σε ενοχλεί. Αυτό δεν μου το είπαν. Τουλάχιστον είναι υπερβολή αυτό. Τουλάχιστον δεν υπόθηκε επίσημα αυτό. Αλλά υπάρχει μια θέλης περιραίους ατμόσφαιρα όπου οι μεσαίοι υπάλληλοι των θεσμικών οργάνων δεν το κρύβουν, πως θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στους δανειστές είναι ιερές, αλλά οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στους χειμαζόμενους πολίτες δεν είναι. Και αυτό εμείς τους ξεκαθαρίσαμε, ότι είναι μια προτεραιότητά τους που δεν μας αφορά. Εμείς την ανατρέπουμε. Η θεραπεία εκείνη ήταν χειρότερη από την αρρώστια, από την ασθένεια. Η άρνηση αυτού του γεγονότος είναι ο λόγος που βρισκόμαστε αυτή τη σκοτωδίνη. Και ο λόγος με τον οποίο έχουμε γίνει δυσάρεστοι, έχω γίνει εγώ προσωπικά δυσάρεστο στο Eurogroup, είναι γιατί τους το θυμίζω αυτό. Τους λέω ότι η θεραπεία αυτή που θεωρείτε ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε είναι τοξική. Και δεν τη συνεχίζουμε. Πείτε μου, είναι αλήθεια αν σας πρότεινε να φροντίσει την έξοδό μας από το ευρώ. Να την τακτοποιήσει, ώστε να γίνει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ήπια και. Δεν είναι αλήθεια. Και δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος δημοσιογράφος, οποιαδήποτε εφημερίδα, έχει πληροφορίες γι' αυτό. Το διαψεύδεται αυτό. Βεβαίως το διαψεύδεται. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι από τον κύριο Σόιμπλε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ούτε. Οι συναντήσεις με τον κύριο Σόιμπλε, έχω κάνει δύο μακρές συζητήσεις μαζί του. Ναι. Πολύ μακρές. Και διάφορες μικρότερες, πολύ σύντομες. Κάθε μία από αυτές ήταν εξαιρετικά πολιτισμένη, να μην σου πω και φιλική. Σε επίπεδο ανθρώπινο, σε επίπεδο συναδέρφων. Έτσι. Δεν υπήρξε ποτέ αυτά τα οποία παρουσιάζεται στον τύπο. Ποτέ.
Πάντως δεν, διαφωνίες δεν έντονες. Σου πρότεινε διαφωνίες να υπάρχει μια διαχειριζόμενη φροντίδα με φροντίδα έξοδα δεν από το ευρώ. Δεν μου το πρότεινε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία η εμπιστοσύνη και η συνέπεια. Όταν, για παράδειγμα, την τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Σόιμπλε στο γραφείο του στην Κομισιόν, που είναι δίπλα στο δικό μας, το ελληνικό, βγαίνοντας, συμφωνήσαμε ότι αυτά τα οποία είπαμε θα μείνουν μεταξύ μας για να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Δυστυχώς, εγώ το κράτησα μεταξύ μας, ο κύριος Σόιμπλε έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες νομίζω ότι ήταν ατυχείς. Εγώ δεν έχω κάνει δηλώσεις και δεν πρόκειται να πω αυτά τα οποία συμφωνήσαμε ότι θα μείνουν μεταξύ μας.